σε κάποιους, το θέμα, εντάξει, σε κάποιους εδώ μέσα στην αίθουσα αυτή είναι γνωστό η τοποθέτησή μου που κάναμε στη συνάντηση που είχαμε και ανθρώπους καλεσμένους από φορείς και συλλόγους για το θέμα της απολύτωσης. Τότε είχα μιλήσει τελευταίως, βέβαια είπανε πολύ, κάποιοι καθίσανε να ακούσουνε το τι θα πω. Είχα πει την άλλη μέρα στα κάγκελα. Δεν είσαι ακουστικά, δεν είμαι ευχαριστημένος με όλα αυτά που έχουν γίνει την απολυντοποίηση. Θεωρώ ότι δεν πετύχαμε πράγματα από την κυβέρνηση. Πέρασε τα της κυβέρνησης, βλέπουμε τριγύρω μας φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες να γίνουν. Τόλμησα, είναι γνωστό στο συνδυασμό, να κάνω πρόταση στην Δημαρχιακή για ενεργειακή κοινότητα του Δήμου μας, οι οποίες ξέρετε ότι τα φωτοβολταϊκά είναι με χρηματοδότηση 94%. Έτσι και έχουν γεμίσει, βρήκαν έτοιμο το δίκτυο και υποφελούνται εκτός των κατοίκων της περιοχής μας. Όλοι οι άλλοι, οι ξένοι, το κεφάλαιο το οποίο δεν μας γίνει κάποιος χρήματα υπόψη, έτσι. Γιατί βλέπετε πρόσφατα στην Ακρινή, ο Μουσουρούλης θα κάνει φωτοβολταϊκό για τους κατοίκους της Ακρινής, δεν θα πληρώνουν το ρεύμα τους και θα έχουν ένα μικρό εισόδημα οι κάτοικοι μετά από ένα χρόνο αφού κλείσει μια περίοδος χρονικής ενός έτους και τα λοιπά και θα βγουν τα τιμολόγια και το καθαριστικό. Θα έχει δηλαδή κάθε οικογένεια 250, από ό,τι υπολογίζουν 300 ευρώ. Λοιπόν, και επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορώ απλά να ψηφίζω παραταξιακά, θα ψηφίζω όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το συμφέρον των Δημοτών της Ορδαίας και των Ιδωτήτων. Θα είμαι παρόν, θα λέω ναι σε όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας, αλλά θα ψηφίζω και όχι σε θέματα πλέον που θα βλέπω ότι δεν μ' αρέσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η θέση της Δημοτικής Αρχής σε όλους για το θέμα της απολυτοποίησης. Θέλω να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάλφα για την τρίχρονη συνεργασία από τη θέση του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου και να πω ότι πρώτιστος κανόνας της δημοκρατίας είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητας της άποψης, κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να κάνουμε. Οι επιλογές της κάθε μιας και του καθενός μας κρίνονται από την κοινωνία και μόνο και από τους πολίτες. Ευχαριστώ.